καινούριο σπίτι, σπίτι του, του ζήσει. Γεια σου, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Ελπίζω να έχεις ετοιμαστεί για άλλο ένα συναρπαστικό ταξίδι στη χώρα των γνώσεων. Ο Ζήσης μετακόμισε και τακτοποιούμε το νέο του υπνοδωμάτιο. Η Φιφή, ο Μίμης και ο Ζήσης είναι ήδη εκεί. Πάμε να τους βρούμε! Βρισκόμαστε στο καινούριο σπίτι του Ζήση και τακτοποιούμε το υπνοδωμάτιό του. Εγώ ζωγραφίζω στο δωμάτιο μια όμορφη μπορντούρα με ζωάκια και λουλουδάκια. Η Φιφί προσπαθεί να βρει την κατάλληλη θέση για τα έπιπλα. Ο Ζήσης δεν μπορεί να αποφασίσει που θέλει να μπει το κάθε τι. Ίσως εσύ μπορείς να του δώσεις καμιά ιδέα. Έλα λοιπόν, πάμε! Γεια σου! Έλα μέσα! Ο Ζήσης μετακόμισε και διακοσμούμε το δωμάτιό του. Και εγώ βοηθάω το Ζήση να αποφασίσει που θα βάλει τα έπιπλα. Είναι καλά εδώ η καρέκλα, Ζήση. Mm, νομίζω ότι θα εμποδίζει. Δοκίμασε κάπου αλλού. Ζωγραφίζω μία όμορφη μπορντούρα στο δωμάτιο του Ζήση. Έχει λουλούδια, φύλλα και ζωάκια. Αν υπομονώ να τη δω ολοκληρωμένη, Ζήση, το δωμάτιό μου θα είναι τέλειο. Σου αρέσει το χρώμα της μπογιάς που χρησιμοποιώ, Ζήση. Mm, μου αρέσει το πράσινο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το κατάλληλο χρώμα για αυτό τον τοίχο. Έχεις κανένα άλλο χρώμα. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Εσύ, τι χρώμα νομίζεις ότι ταιριάζει καλύτερα στο δωμάτιό μου. Θα του πήγαινε το ανοιχτό ροζ. Μιλάξ, όχι ροζ, Ξέρω τι μου αρέσει να έχω στους τοίχους. Τις αφήσεις μου για τη φύση. Όσο εμείς θα αποφασίζουμε για τη διακόσμηση στο δωμάτιο του Ζήση, εσύ μπορείς να κάνεις κλικ τριγύρω. Σε περιμένουν πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις. Ζήση, θα ήθελες να είχε το δωμάτιό σου κόκκινες και κίτρινες ρίγες όπως η μπλούζα σου. <χει> Πλάκα θα είχε. Τότε όταν θα στεκόμουν κοντά στον τοίχο, δεν θα μπορούσε να με δει. Θα σου άρεσε αν ήταν κατακόκκινο το δωμάτιό σου ζήσει. Μου αρέσουν τα κόκκινα τριαντάφυλλα και οι κοκκινολέμιδες, αλλά αυτό παρά είναι κόκκινο για το δωμάτιό μου, Μίμη. Όσο εμείς θα αποφασίζουμε για τη διακόσμηση στο δωμάτιο του Ζήση, εσύ μπορείς να κάνεις κλικ τριγύρω. Σε περιμένουν πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις. Ω, κοίτα Ζήση, ένας κοκκινολέμις. Με ακολούθησε από το παλιό μου σπίτι. Μάλλον του αρέσει το φαγητό που του αφήνω στον κήπο. Ξέρεις να λες την ώρα. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε ένα παιχνίδι με τις ώρες. Ώρα να πηγαίνουμε. Γεια σου. Ήρθες πάνω στην ώρα για να παίξεις το φοβερό παιχνίδι μου με την ώρα. Κοίτα αυτό το πελώριο ρολόι. Μοιάζει λίγο με το ρολόι στο υπνοδωμάτιό μου, αλλά είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Το ρολόι έχει δύο δείκτες ένα μεγάλο δίκτυ και ένα μικρό δίκτυ. Όταν ο μεγάλος δίκτυς βρίσκεται στο 12, λέμε ότι η ώρα είναι ακριβώς. Ο μικρός δίκτυς δείχνει τις ώρες. Βρίσκεται στον αριθμό 4. Έτσι, το ρολόι λέει 4 η ώρα ακριβώς. Στο παιχνίδι μου, οι δίκτες του ρολογιού θα γυρίσουν και μετά θα σταματήσουν κάπου. Εσύ πρέπει να κάνεις κλικ στο κουμπί που γράφει τη σωστή ώρα. Για να σε βοηθήσω λίγο, θα σου πω τι κάνω συνήθως εκείνη την ώρα της ημέρας. Όταν κάνεις κλικ στη σωστή ώρα έξι φορές, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Πρώτα, πρέπει να μου πεις πόσο καλά ξέρεις να λες την ώρα. Αν ξέρεις να λες την ώρα καλά, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν όμω κανεί δεν λέει την ώρα καλύτερα από σένα, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Λοιπόν, α γυρίσουν οι δείκτε. Είναι η ώρα που ξυπνάω το πρωί. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή ώρα. Επτά η ώρα ακριβώς. Σωστά! Ο μεγάλος δείκτης βρίσκεται στο 12 και ο μικρός δείκτης βρίσκεται στον αριθμό 7. Είναι λοιπόν 7 η ώρα ακριβώς. Ας γυρίσουν οι δείκτες. Αυτή την ώρα έχω ήδη κοιμηθεί. <συμπί> Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή ώρα. 11 η ώρα ακριβώς. Τέλεια! Ο μεγάλος δείκτης βρίσκεται στο 12 και ο μικρός δείκτης βρίσκεται στον αριθμό 11. Είναι λοιπόν 11 η ώρα ακριβώς. Τι ώρα θα μας δείξει το ρολόι τώρα? Ώρα για μπάνιο. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή ώρα. 7 η ώρα ακριβώς. Σωστά! Ο μεγάλος δείκτης βρίσκεται στο 12 και ο μικρός δείκτης βρίσκεται στον αριθμό 7. Είναι λοιπόν 7 η ώρα ακριβώς. Κάθε ώρα είναι η κατάλληλη ώρα για να πει κανείς την ώρα. Ας γυρίσουν οι δείκτες! τις καθημερινές, αυτή την ώρα του απογεύματος, κάνω μάθημα στο σχολείο. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή ώρα. Μία η ώρα ακριβώς. Οκτώ η ώρα ακριβώς. Δύο η ώρα ακριβώς. Σωστή απάντηση. Ο μεγάλος δείκτης βρίσκεται στο 12 και ο μικρός δείκτης βρίσκεται στον αριθμό 2. Είναι λοιπόν 2 η ώρα ακριβώς. Ακόμα μια φορά. Τις καθημερινές, αυτή την ώρα του πρωινού, κάνω μάθημα στο σχολείο. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή ώρα. Δέκα η ώρα ακριβώς. Σωστά! Ο μεγάλος δείκτης βρίσκεται στο 12 και ο μικρός δείκτης βρίσκεται στον αριθμό 10. Είναι λοιπόν 10 η ώρα ακριβώς. Πάμε πάλι! Είναι η ώρα που χτυπάει το κουδούνι του σχολείου. Κάνε κλικ στο κουμπί με τη σωστή ώρα. 9 η ώρα ακριβώς. Τέλεια! Ο μεγάλος δείκτης βρίσκεται στο 12 και ο μικρός δείκτης βρίσκεται στον αριθμό 9. Είναι λοιπόν 9 η ώρα ακριβώς. Μπράβο! Βρήκες έξι φορές τη σωστή ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Γεια σου! Όπως βλέπεις δεν κάναμε και πολλά με τη διακόσμηση στο δωμάτιο του Ζήση. Ο Ζήσης δεν μπορεί να αποφασίσει ποιο χρώμα του αρέσει ή πού θέλει να βάλει τα πράγματα του. Μετακίνησα πάλι το κομοδίνο την καρέκλα και το φυτό σου, Ζήση. Είναι καλά εδώ? Mm, δεν είμαι σίγουρος. Μπορείς να τα βάλεις κάπου αλλού. Ω, oh, Ζήση! Μερικές φορές είσαι σίγουρος για ό,τι δεν σου αρέσει. Αλλά δυσκολεύεσαι να αποφασίσεις τι σου αρέσει. Στοιχηματίζω ότι θα σου αρέσει η μπορντούρα που φτιάχνω, ζήσει. Περιέχει όλες τις αγαπημένες σου εικόνες από τη φύση. Καλά πηγαίνει, Ζήση. Ει, hey, σου αρέσει αυτή η απόχρωση του μπλε. Mm, ωραίο μπλε είναι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω μπλε δωμάτιο. Δεν δοκιμάζεις κανένα άλλο χρώμα. Ω, Αυτό το ράφι δεν είχε στερεωθεί πολύ καλά. Ίσως τα παιχνίδια σου να είναι πολύ βαριά. Μήπως μπορείς να το φτιάξεις εσύ. Κάνε κλικ στο ράφι για να το βάλεις στη θέση του. Το χέρι μου πόνεσε από το βάψιμο ζήσει. Κάνε ένα διάλειμμα, Μίμη. Ναι, ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορείς να παίξεις το καταπληκτικό παιχνίδι μου με το χρόνο. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι «Η ώρα του Μίμη». Ω, κοίτα ζήσει! Ένας κοκκινολέμις! με ακολούθησε από το παλιό μου σπίτι. Μάλλον του αρέσει το φαγητό που του αφήνω στον κήπο. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που μπορείς να κάνεις στο καινούριο σπίτι του Ζήση. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις με τι μπορείς να ασχοληθεί. Ευχαριστώ. Μπορείς τώρα να μαζέψεις τα παιχνίδια μου και να τα βάλεις στο ράφι. Κάνε κλικ και σύρε τα παιχνίδια στο ράφι. Αυτός είναι ο δεινοσαυρούκος μου. Μη φοβάσαι, δε δαγκώνει. Μπορείς να τον βάλεις στο ράφι σε παρακαλώ. Τέλεια! Αυτό είναι το ένα από τα παιχνίδια μου. Μπορείς να μαζέψεις και το άλλο σε παρακαλώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο καινούριο μου σπίτι. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις με τι μπορείς να παίξεις. Μπορείς να μαζέψεις και το άλλο σε παρακαλώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο καινούριο μου σπίτι. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις με τι μπορείς να παίξεις. Αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια μου. Μπορείς να το βάλεις στο ράφι σε παρακαλώ. Αυτό είναι το αρκουδάκι μου. Μπορείς να το βάλεις στο ράφι για να μην γεμίσει μπογιές. Σε ευχαριστώ πολύ που βοήθησες να τακτοποιήσουμε το δωμάτιό μου. Όσο εμεί θα αποφασίζουμε για τη διακόσμηση στο δωμάτιο του Ζήση, εσύ μπορεί να κάνει κλικ τριγύρω. Για να δούμε ποιο είναι σπίτι. Γεια σου. Χαίρομαι που θέλει να παίξει το παιχνίδι μου με τα σπιτάκια των ζώων. Να ένα δάσο. Τα περισσότερα από τα ζώα εδώ έχουν φτιάξει το δικό του σπίτι. Θέλω να κοιτάξεις τριγύρω και να προσπαθήσεις να εντοπίσεις τα διαφορετικά μέρη που ζουν τα ζώα. Όταν βρεις ένα, κάνε κλικ πάνω του. Δεν ξέρεις ποτέ. Μπορεί να είναι η τύχη με το μέρος σου και να εμφανιστεί το ζωάκι που ζει εκεί για να σου πει γεια. Πρέπει να βρεις δέκα σπιτάκια ζώων. Αν δώσεις δέκα σωστές απαντήσεις, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Εντάξει, βρες το πρώτο σπιτάκι ζώου κάπου μέσα στο δάσος. Μπράβο! Σε αυτή τη φωλιά ζει ένας μήνος από σφίκες. Οι σφίκε μασούν ξύλο μέχρι να γίνει ένας κολόδης πολτός και μετά φτιάχνουν με τον πολτό αυτό μια χάρτινη φωλιά. Λιακ! Μπορείς να βρεις άλλο ένα σπιτάκι ζώου. Μπεράβο! Κουάκ! Αυτή η φωλιά είναι λίγο υγρή ό,τι πρέπει για μια πάπια. Αυτή η πάπια έφτιαξε το σπίτι της στην όχθη του Ριακιού μέσα στα καλάμια. Είναι τέλεια για τα παπάκια της που μπορούν να βουτούν κατευθείαν στο νερό όταν μαθαίνουν κολύμπι. Μπορείς να βρεις άλλο ένα σπιτάκι ζώου. Αυτό είναι. Αυτό το ριάκι είναι το σπίτι πολλών ζώων και κυρίως αυτού του ψαριού. Δεν ζουν όλα τα ψάρια στο ίδιο ποτάμι όλη τη ζωή τους. Μερικά κολυμπούν πολλά χιλιόμετρα για να βρουν ένα μέρος να γεννήσουν τα αυγά τους. Μπορείς να βρεις άλλο ένα σπιτάκι ζώου. Αυτή η τρύπα οδηγεί σε ένα λαγούμι όπου μένει μια οικογένεια κουνελιών. Τα κουνέλια ζουν σε πολλά υπόγεια δωμάτια και σύραγγες που ενώνονται μεταξύ τους και ονομάζονται λαγούμι. Τα κουνέλια κάνουν ορισμένα από τα δωμάτια στο λαγούμι πολύ άνετα, καλύπτοντάς τα με φύλλα και γούνα μπορείς να βρεις άλλο ένα σπιτάκι ζώου. Η μεγάλη τρύπα στον κορμό αυτού του δέντρου είναι τέλεια για να κοιμηθεί μια κουκουβάγια. Οι νεαρές κουκουβάγιες είναι ασφαλείς εδώ όσο οι ενήλικες κυνηγούν στη γύρω περιοχή. Κουκουβάου! Είμαι μια σοφή γριά κουκουβάγια. Εσύ ποιο είσαι. <laughs> Έχουν μείνει πέντε ακόμα για να βρει. Αυτή η τρύπα είναι τέλεια για ένα πουλάκι που ονομάζεται Δριοκολάπτης. Ο δριοκολάπτης σχηματίζει μία τρύπα στον κορμό του δέντρου, χτυπώντας τον με το ράμφος του και τρώγοντας τις κάμπιες που βρίσκει. Υπάρχουν ακόμα τέσσερα σπιτάκια ζώων που πρέπει να βρεις. Τι υπέροχο ιστός! Αυτή η αράχνη υφαίνει καινούριο σπίτι κάθε μέρα. Η αράχνη κάθεται στην άκρη του ιστού και περιμένει να πετάξει κάτι πάνω του και να αρχίσει να κουνιέται. Όταν η αράχνη νιώσει ότι κουνιέται ο ιστός, τότε ξέρει ότι είναι ώρα για φαγητό. Πω πω, ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο Μίμης. Δεν του αρέσουν καθόλου οι αράχνες. Εμένα μου αρέσουν πολύ ειδικά τα τριχωτά τους γονατάκια. Μπορείς να βρεις άλλα τρία σπιτάκια ζών. Αυτό το ανακάτωμα από κλαδάκια και φύλλα δεν είναι φωλιά πουλιού, αλλά φωλιά σκύουρου. Το σπίτι αυτού του σκίουρου μοιάζει πολύ με φωλιά πουλιού, με τη διαφορά ότι ο σκίουρος φτιάχνει σκεπή στη φωλιά του για να μπαίνει μέσα και να ξαπλώνει αναπαυτικά. Μπορείς να βρεις άλλο ένα σπιτάκι ζώου. Α, α, Αυτή η φωλιά είναι τέλεια για ένα κοράκι. Τα κοράκια είναι πολύ έξυπνα πουλιά. Ξέρουν πόσο ψηλά στα δέντρα πρέπει να φτιάξουν τις φωλιές τους για να μην τις χαλάσει ο αέρας. Από μέρη να βρεις ακόμα ένα σπιτάκι ζώου. Πολλά ζώα ζουν σε σπηλιές. Αλλά αυτή εδώ η σπηλιά είναι το σπίτι μια αρκούδα. Η αρκούδα κοιμάται στη σπηλιά τη ολόκληρο το χειμώνα και δεν ξυπνάει ούτε για να φάει. Είναι μεγάλη πναρού. Δεν θα μου άρεσε να κοιμάμαι όλο το χειμώνα χωρί να τρώω καθόλου. Δεν θα άντεχα χωρί τι καραμέλε μου. Συγχαρητήρια. Τα βρήκε όλα. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. <σχειά> <σχειά> Γεια σου και πάλι. Κοίτα τι έχουμε κάνει μετά την τελευταία σου επίσκεψη. Σχεδόν τελείωσα την πορτούρα που έφτιαχνα στο δωμάτιο του Ζήση. Είναι πολύ όμορφη Ζήση. Θα ζωγραφίσεις μια μπορντούρα και στο δικό μου δωμάτιο. Με πολλά ζωάκια και λουλουδάκια? Όχι! Με αριθμούς! Μπορείς να ζωγραφίσεις τους στίχους μου πολλούς αριθμούς! Και εγώ μετά θα ξαπλώνω στο κρεβάτι και θα τους προσθέτω! Αυτό το δωμάτιο θα γίνει τέλειο! Δεν θα θέλω να μετακομίσω ποτέ ξανά! σαν φυτό. Το φυτό χρειάζεται πολύ ήλιο. Γι' αυτό πρέπει να βρίσκεται δίπλα στο παράθυρο. Αν χρειάζεται πολύ ήλιο, ίσως θα έπρεπε να το βάλω στον κήπο. Είναι φυτό εσωτερικού χώρου, Φιφί. Καλύτερα να μείνει στο δωμάτιό μου. Ζήσει! Η αφήσα με την τίγρη ξεκόλλησε! Πω πω. Μήπως θα μπορούσες να την ξανακολλήσεις εσύ. Κάνε κλικ στην αφίσα για να την ξανακολλήσεις. Έτσι μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο καινούριο μου σπίτι. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις με τι μπορείς να παίξεις. Πρόσεξε μη χύσει την πογιά. Πρόσεξε μη χύσει την πογιά. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που μπορείς να κάνεις στο καινούριο σπίτι του Ζήση. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις με τι μπορείς να ασχοληθεί. Ζήση, στην πόρτα του δωματίου σου έβαλες μία πινακίδα. Ναι, λέει το δωμάτιο του Ζήση. Το όνομα Ζήσης γράφεται με κεφαλαίο Ζ. Όλα τα ονόματα ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα. Ξέρεις πότε πρέπει να χρησιμοποιείς κεφαλαία και πότε μικρά γράμματα. Κάνε κλικ πάνω μου και θα χρησιμοποιήσουμε κεφαλαία και μικρά γράμματα για να γράψουμε μερικές από τις κάρτες του Ζήση. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο καινούριο μου σπίτι. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις με τι μπορείς να παίξεις. Πάμε να παίξουμε το παιχνίδι μου! Γεια σου! Βοηθάω το Ζήση να γράψει γράμμα σε όλους τους φίλους του για να τους πει τη νέα του διεύθυνση. Γεια σου! Δυσκολεύομαι λιγάκι με τα κεφαλαία γράμματα. Ίσως μπορείς να με βοηθήσεις κι εσύ. Πριν Θέλουμε να μας πεις για τις ικανότητες σου στα κεφαλαία γράμματα. Αν τα πας καλά με τα κεφαλαία γράμματα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αν είσαι όμως κάτι παραπάνω από άσο στα κεφαλαία γράμματα, κάνε τώρα κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ξέρεις ότι το πρώτο γράμμα στα ονόματα των ανθρώπων και των τόπων είναι κεφαλαίο. Ο Ζήση τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά συχνά ξεχνιέται όταν γράφει. Χρειάζεται λοιπόν τη βοήθειά σου. Κάθε φορά που θα φτάνει στο τέλο μία σειρά που πρέπει να περιέχει κεφαλαία γράμματα, θα τον σταματάω. Στο σημείο αυτό θα μα βοηθά εσύ. Θα ήθελα να κάνει κλικ στα μικρά γράμματα που νομίζει ότι πρέπει να είναι κεφαλαία. Αν έχεις δίκιο, ο Ζήσης θα σβήσει τα μικρά γράμματα και θα γράψει τα σωστά κεφαλαία. Αν βοηθήσεις το Ζήση να γράψει το γράμμα και τη διεύθυνση στο φάκελο, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Έτοιμο Ζήση! Είμαι έτοιμος Φιφί! Για ποιον είναι αυτό το γράμμα Ζήση? Είναι για τον Ανδρέα, ένα φίλο μου από το σχολείο. Γεια σου! Αντρέα. Μπορείς να βρεις το μικρό γράμμα αυτής της λέξης που θα έπρεπε να είναι κεφαλαίο. Είναι καλύτερα τώρα. Τέλεια, Ζήση. Τα ονόματα των ανθρώπων αρχίζουν πάντα με κεφαλαίο γράμμα. Έχω μετακομίσει. Στην οδό. Η λιαχτίδα. Δεκαπέντε. Μπορεί να βρει τα μικρά γράμματα αυτών των λέξεων που θα έπρεπε να είναι κεφαλαία. Ναι, το σβήσω αυτό, Φιφί. Όχι, αυτό το γράμμα δεν πρέπει να είναι κεφαλαίο, Ζήση. Θα το σβήσω και θα γράψω το κεφαλαίο γράμμα. Τέλεια, Ζήση! Στη χώρα γνώσεων. Μπορεί να βρει τα μικρά γράμματα αυτών των λέξεων που θα έπρεπε να είναι κεφαλαία. Θα το σβήσω και θα γράψω το κεφαλαίο γράμμα. Τέλεια, Ζήση! Τα ονόματα των τόπων αρχίζουν πάντα με κεφαλαίο γράμμα. Θα το σβήσω και θα γράψω το κεφαλαίο γράμμα. Τέλεια, Ζήση! Ωραία δεν είναι που έχουμε τόση βοήθεια, Ζήση! Θα γράψουμε τα γράμματα στο άψε σβήσε! με αγάπη. Ζήσεις. Μπορείς να βρεις το μικρό γράμμα αυτής της λέξης που θα έπρεπε να είναι κεφαλαίο. Θα σβήσω αυτό το γράμμα, Φιφί. Είναι καλύτερα τώρα των ανθρώπων αρχίζουν πάντα με κεφαλαίο γράμμα. Τώρα πρέπει να γράψουμε τη διεύθυνση στο φάκελο. Εντάξει. Αντρέα. Κουδούνι. Ποια μικρά γράμματα αυτών των λέξεων θα έπρεπε να είναι κεφαλαία? Είναι καλύτερα τώρα! Τέλεια, Ζήση! Τα ονόματα των ανθρώπων αρχίζουν πάντα με κεφαλαίο γράμμα! Είναι καλύτερα τώρα! Τα ονόματα των ανθρώπων αρχίζουν πάντα με κεφαλαίο γράμμα. Λοιπόν, Φιφί, δεν θα χρειαστεί να σου στείλω γράμμα με τη νέα μου διεύθυνση. Μετά από τόσες φορές που τη γράψαμε, την ξέρεις καλύτερα και από τη δική σου. Ο Ακαδημίας. ΣΑΡΑΝΤΑΤΡΙΑ Ποια μικρά γράμματα αυτών των λέξεων θα έπρεπε να είναι κεφαλαία? Θα σβήσω αυτό το γράμμα, Φιφί. Χώρα Γνώσεων. Ποια μικρά γράμματα αυτών των λέξεων θα έπρεπε να είναι κεφαλαία Θα το σβήσω και θα γράψω το κεφαλαίο γράμμα Τέλεια Ζήση! Τα ονόματα των τόπων αρχίζουν πάντα με κεφαλαίο γράμμα Θα το σβήσω και θα γράψω το κεφαλαίο γράμμα. Τέλεια, Ζήση! Μπράβο! Έδειξες το Ζήση όλα τα μικρά γράμματα που έπρεπε να γίνουν κεφαλαία. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ! Καλώς ήρθες στο σταθμό της διασκέδασης. Γεια σου. Κοίταξε πως οι κλόουν ξεπροβάλλουν. Είναι τόσο ενθουσιασμένοι που θα παίξουν μαζί σου, ώστε είναι αδύνατο να μείνουν μέσα στα κουτιά τους. Όλοι οι κλόουν βρίσκονται μέσα στα κουτιά τους αλλά τους αρέσει τόσο πολύ να χοροπηδούν που δεν θα μείνουν εκεί για πολύ. Σύντομα θα ξεπροβάλλουν πάλι. Έτσι! Εσύ πρέπει απλώς να κάνεις κλικ σε κάθε κλόν για να μπει πάλι στο κουτί του. Έχεις ένα λεπτό για να δεις πόσους κλόν μπορείς να βάλεις στο κουτί τους. Καλύτερα να ξεκινήσεις πριν αρχίσουν να χοροπηδάνε τρελά. Βάλε τους κλόουν μέσα στα κουτιά τους. <σταλεί> Ο χρόνος σου τελείωσε. Μπράβο! Κοίταξε το σκόρ σου. Κάνε κλικ στο ρολόι αν θέλεις να παίξεις πάλι ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στο καινούριο μου σπίτι. Έχεις ακόμα πολλά πράγματα να τακτοποιήσεις στο καινούριο σου σπίτι, Ζήση. Ναι, υπάρχουν πολλές κούτες στο καθιστικό. Θέλεις να βοηθήσεις το Ζήση να τακτοποιήσει τα πράγματα? Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι μου «Κάθε πράγμα στη θέση του» και να βρεις το κατάλληλο δωμάτιο όπου πρέπει να βάλεις τα πράγματα του Ζήση. Πάμε τώρα να γράψουμε τις κάρτες σου, ζήσι. Εντάξει! «Το υπνοδωμάτιό σου είναι τεράστιο, Ζήση. Πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που είχες πριν». Στοιχηματίζω ότι δεν θα μείνει τακτοποιημένο για πολύ». «Έριξες μια ματιά στο υπόλοιπο σπίτι, Σίση». «Ναι, πρέπει ακόμα να τακτοποιηθούν πολλά πράγματα». «Εσύ θέλεις να παίξεις το παιχνίδι μου και να βάλεις τα πράγματα του Ζήση στα κατάλληλα δωμάτια». Κάνε κλικ πάνω μου για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα που μπορείς να κάνεις στο καινούριο σπίτι του ζήσι. Κάνε κλικ τριγύρω για να δεις με τι μπορείς να ασχοληθεί. Πάμε να βοηθήσουμε να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Γεια σου! Τώρα που ο Ζήσης μετακόμισε, υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να τακτοποιηθούν. Αλλά πού πρέπει να πάει το κάθε τι? Μπορείς να με βοηθήσεις να τακτοποιήσω τα πράγματα, βάζοντας ό,τι βγάζω από τις κούτες στο κατάλληλο δωμάτιο στο σπίτι του Ζήση. Ορισμένα πράγματα ανήκουν στο λουτρό. Κάποια άλλα πράγματα ανήκουν στην κουζίνα και κάποια άλλα ανήκουν στο υπνοδωμάτιο. Όταν με βοηθήσεις να βάλω στη θέση τους 12 πράγματα, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Εντάξει, να το πρώτο δωμάτιο. Είναι το λουτρό. Και εδώ είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να βάλεις στη θέση τους. Μόνο τέσσερα από αυτά τα έξι πράγματα ανήκουν σε αυτό το δωμάτιο. Κάνε κλικ και σύρετα στο δωμάτιο. Ένα ρολό χαρτί υγείας. Τέλεια! Μαχαιροπύρουνα. Ένα μπουκάλι σαμπουάν. Καλή επιλογή. Μία πετσέτα προσώπου. Το βρήκες! Υπάρχει ακόμα ένα πράγμα που ανήκει σε αυτό το δωμάτιο. Ένα μπουκάλι αφρόλουτρο. Έτσι μπράβο! Πάμε τώρα σε άλλο δωμάτιο. Είναι το υπνοδωμάτιο. Τι άλλο απομένει? Κάνε κλικ και σύρε στο δωμάτιο τα πράγματα που ανήκουν εδώ. Κρεμάστρες. Καλή επιλογή. Ένα από τα παιχνίδια του ζήσει. Έτσι μπράβο! Αν δεν βάλεις αυτά τα πράγματα στο κατάλληλο δωμάτιο, ο Ζήσης θα κάνει αιώνες για να τα βρει. Ένα πορτατίφ. Το βρήκες! Υπάρχει ακόμα ένα πράγμα που ανήκει σε αυτό το δωμάτιο. Ένα σωληνάριο δοντόκρεμα. Μερικά από τα βιβλία του ζήσει. Τέλεια! Πάμε τώρα σε άλλο δωμάτιο. Είναι η κουζίνα. Να μερικά ακόμα πράγματα που πρέπει να βάλεις στη θέση τους. Κάνε κλικ και σύρε στο δωμάτιο τα πράγματα που ανήκουν εδώ. Έ ένα πάπλωμα. Ένα τηγάνι. <Ρι> Καλή επιλογή. Μία κατσαρόλα. <Ρι> το βρήκες! Υγρό για τα πιάτα. <Ρι> Τέλεια! Υπάρχει ακόμα ένα πράγμα που ανήκει σε αυτό το δωμάτιο. Μερικές κονσέρβες. <Ρι> Έτσι, μπράβο! Έβαλες και τα 12 πράγματα στη σωστή θέση. Επειδή βοήθησες τόσο πολύ, σου αξίζει ένα ολοκένουριο κομμάτι του πάζλ για να το βάλεις στη θέση του. <μήλεια> Υπάρχουν ακόμα μερικά πράγματα που πρέπει να μπουν στη θέση τους. Αν θέλεις να βάλεις στη θέση τους μερικά ακόμα από τα πράγματα του ζήσει, κάνε κλικ στο δωμάτιο ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις την παρέα. Εντάξει, να το πρώτο δωμάτιο. Είναι το λουτρό. Και εδώ είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να βάλεις στη θέση τους. Μόνο τέσσερα από αυτά τα έξι πράγματα ανήκουν σε αυτό το δωμάτιο. Κάνε κλικ και σύρετα στο δωμάτιο. Ένα σωλινάριο οδοντόκρεμα. Τέλεια! Ένα λαστιχένιο παπάκι. Το βρήκες! Μία πετσέτα μπάνιου. <ΣΣ1> Έτσι μπράβο! Υπάρχει ακόμα ένα πράγμα που ανήκει σε αυτό το δωμάτιο. Μία πετσέτα προσώπου. Καλή επιλογή. Πάμε τώρα σε άλλο δωμάτιο. Είναι το υπνοδωμάτιο. Να μερικά ακόμα πράγματα που πρέπει να βάλεις στη θέση τους. Κάνε κλικ και σύρε στο δωμάτιο τα πράγματα που ανήκουν εδώ. Μερικά από τα βιβλία του ζήσι. Τέλεια! Ένα ξύλο για την κοπή των λαχανικών. Μαξιλάρια. Το βρήκες! Το κρυφτό είναι το αντίθετο αυτού του παιχνιδιού. Πρέπει να βάλεις τα πράγματα εκεί όπου μπορεί να τα βρει ο Ζήσης. Καλή επιλογή! Υπάρχει ακόμα ένα πράγμα που ανήκει σε αυτό το δωμάτιο. Έτσι, μπράβο! Πάμε τώρα σε άλλο δωμάτιο. Είναι η κουζίνα. Τι άλλο απομένει? Κάνε κλικ και σύρε στο δωμάτιο τα πράγματα που ανήκουν εδώ. Μερικές κονσέρβες. Τέλεια! Μία κατσαρόλα. <ΚΚΚ> το βρήκες! Πιάτα! <ΚΚΚ> Καλή επιλογή! Υπάρχει ακόμα ένα πράγμα που ανήκει σε αυτό το δωμάτιο. Μαχαιροπύρουνα! <ΚΚΚ> Έτσι μπράβο! Έβαλες και τα 12 πράγματα στη σωστή θέση. Με βοήθησες πάρα πολύ και γι' αυτό μπορείς να παίξεις ένα ακόμα παιχνίδι. Μπορείς να εκτυπώσεις αυτή την εικόνα με όλα τα πράγματα από το υπνοδωμάτιο του Ζήση και μετά να δεις πόσα από αυτά μπορείς να βρεις στο δικό σου υπνοδωμάτιο. Το χέρι μου πόνεσε από το βάψιμο Ζήση! Κάνε ένα διάλειμμα, Μίμη! Ναι, ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι άλλο! Καλώ ήρθε στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, ένα ολοκένουριο παζλ. Ωαου, βρισκόμαστε στο διάστημα. Τέλεια. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του στο διάστημα και σύρε το εκεί. καλά τα κατάφερες, τολμηρέ αστροναύτη. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις κάπου στο διάστημα. Ξέρεις τη σωστή θέση του. ουαου Είσαι ένα τρομερό πλασματάκι. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις κάπου στο διάστημα. Ξέρεις τη σωστή θέση του είσαι ένα διαστρικό αστέρι. Να ακόμα ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις κάπου στο διάστημα. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Καλά τα κατάφερες, τολμηρέ αστροναύτη. Συγχαρητήρια. Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα ήρθε η ώρα να πας εκεί που κανένας δεν έχει πατήσει μέχρι τώρα. Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γνώσεων.